Welcome to a new video, Practicing Greek with Me. Today you'll see a totally new concept. You've been asking me to do more short stories. You've been emailing me, asking me to do videos in German, in Spanish, and well, I heard you all, and here it is. A short story in Greek with subtitles in four languages. And today's story is based on our mini-series, link up here, and it's going to be in present tense. This obviously has been a lot of work editing-wise, and I hope you like it. And if you find it helpful to practice Greek this way, please, more than ever, like and subscribe, and I'll make more videos for us. Μια επίσκεψη. Η δημοσιογράφος Ναταλία ανεβαίνει με τα πόδια στον πρώτο όροφο. Την ακολουθεί ο Πέτρος, ο καμεραμάν. Έξω από την πόρτα βγάζει το καθρεφτάκι από την τσάντα της. Ο Πέτρος ρωτάει: «Μα καλά, τι κάνεις εκεί? Δεν έχουμε χρόνο». Κοιτάει το ρολόι του που δείχνει 7:30. Πρέπει να έχουν έτοιμο το ρεπορτάζ για το δελτίο των 9. Η Ναταλία δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Μετά τη βούρτσα, σειρά έχει το κόκκινο κραγιόν. Ο Πέτρος θυμώνει, αλλά δεν μπορεί να της πει τίποτα άλλο. Στο κάτω-κάτω αυτή είναι η Σταρ. Η Ναταλία χτυπάει το κουδούνι. Περιμένει. Ξαναχτυπάει και αρχίζει να κουνάει νευρικά το πόδι της. «Λες να μην είναι μέσα η γιαγιά?» ρωτάει ο Πέτρος. Η Ναταλία δεν του απαντά. Ξαναχτυπά το κουδούνι. Κάποιος περπατάει στο διαμέρισμα. Η Ναταλία είναι σίγουρη ότι η ηλικιωμένη γυναίκα βρίσκεται πίσω από την πόρτα και κοιτάει από το ματάκι. Αποφασίζει να δράσει. Ανοίξτε, σας παρακαλώ. Είμαστε από το κανάλι 9. Ποιος είναι? Λέει μια ευγενική γυναικεία φωνή από μέσα. Από το κανάλι 9. Ανοίξτε, παρακαλώ. Η γυναίκα δεν ανοίγει την πόρτα και η Ναταλία νευριάζει. Αυτή η παλιόχρια θα τους κάνει να χάσουν το δελτίο και μετά άντε να εξηγήσεις τη κατάσταση στον Παπαδάκη, τον διευθυντή ειδήσεων. Ο Πέτρος χαίρεται. Την έχει ξανασυναντήσει την κυρία Δημητρίου τότε που ήρθανε με τον Βλάχο και την Ναταλία για να της πάρουνε μια συνέντευξη. Του θυμίζει τη γιαγιά του που είναι και αυτή ήρεμη και γλυκιά.
Kedem borikanis, natin pisi, yakati, podetheli, nakani. Πίσω στο κανάλι μιλάνε όλοι μαζί. Ο παπαδάκης φωνάζει στους πάντες και σε όλους. Τίποτα δεν του ευχαριστεί. Κάποια στιγμή ρωτάει για την Ναταλία. Όπου να είναι έρχεται, του λέει ένας τεχνικός. Με το ρεπορτάζ? Δεν ξέρω, του απαντά ο νεαρός. Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Πάρ' την τηλέφωνο, ουρλιάζει ο παπαδάκης. Μα είναι ακόμα στον δρόμο, λέει ο νεαρός. Στο κινητό, ηλίθιε. Πάρ' την στο κινητό. Ο τεχνικός απομακρύνεται και μπαίνει σε ένα κάποιο γραφείο. Πρέπει να κάνω ένα τηλέφωνο σε κινητό. Λέει στην Ελένη, τη γραμματέα του Παπαδάκη. Άσε, θα πάρω με την εννιά στο τηλεφωνικό κέντρο και θα τους πω ότι ο Παπαδάκης ζητάει γραμμή. Λέει αυτή. Ποιον παίρνεις? Ρωτάει στη στιγμή που ο νεαρός παίρνει το νούμερο. Την Ναταλία. Ραντεβουδάκι, ραντεβουδάκι. Του λέει αυτή. Για αστεία. Λες να κλείσω ραντεβού για τον Παπαδάκη. Της απαντά αυτός νευριασμένα. Όλος ο κόσμος στο κανάλι ξέρουν ότι ο Γιάννης είναι ερωτευμένος με την Ναταλία. Αλλά αυτή δεν γυρνά να τον κοιτάξει. Αυτό το κορίτσι κοιτάει πρώτα απ' όλα την καριέρα του. Την ίδια ώρα η Μαρία Δημητρίου, συνταξιούχος δασκάλα, ανάβει το μάτι της κουζίνας και προσπαθεί να ζεστάνει το χθεσινό ρύζι. Τι γλωπή τη δήλωσε στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς της μετά το μεσημέρι. Όλα τα ξέρουν τα κανάλια. Σίγουρα κάποιος αστυνομικός. Τέλος πάντων, αυτή δεν έχει σκοπό να ξαναεμφανιστεί στην τηλεόραση. Μια φορά είναι αρκετή και υπεραρκετή για το υπόλοιπο της ζωής της.